Με αριστοφανικό τρόπο και το γνωστό καυστικό χιούμορ των ποντίων, ο θείασος του Τάκη Βαμβακίδη θα παρουσιάσει την Τρίτη στην Ορεστιάδα, στο πλαίσιο της περιοδίας του στη Βόρεια Ελλάδα, το έργο «Ζωή και Κότα» με Χαβίτς και με Κορκότα. Δεν είναι όλο το σενάριο στην ποντιακή διάλεκτο μόνο. Έχουμε και κάποια νούμερα για να μπορούν να απολαύσουν και οι μη πόντιοι που δεν έχουν γνώση της ποντιακής διαλέκτου, για να απολαύσουν και αυτή το θέαμα και την παράσταση. Μερικά νούμερα είναι απολύτως στη δημοτική γλώσσα, την καθομιλουμένη δηλαδή. Ναι. Και ορισμένα νούμερα, σκέτς, είναι στην ποντιακή, αλλά πάλι στο διάλογο υπάρχει πάντα η δημοτική γλώσσα. Η παράσταση πλαισιώνεται από χορούς, δρόμενα και βίντεο art δημιουργίες. Ο ευρηματικός τίτλος αποκαλύπτει από μόνος του κάποιες αντιθέσεις της σημερινής κοινωνίας, σατιρίζοντας σημεία των καιρών. «Η ζωή και κότα, Μιχαλίτη και Μικροκότα» είναι ένας τίτλος, ο μισός στην δημοτική γλώσσα και ο άλλος στην ποντιακή, όπως είναι ακριβώς η παράστασή μας δηλαδή. Το νόημα είναι ότι περνάμε πάρα πολύ ωραία, πλούσια και με ευδαιμονία, αλλά όχι ούτε με αστακό και ψητό αρνάκι στο φούρνο, αλλά με χαβίτς και με κορκότα. Δηλαδή, παραδοσιακά ποντιακά φαγητά. Παραδοσιακά φαγητά, τα οποία γινόντουσαν σε δύσκολους καιρούς, σε καιρούς στοχοποίησης. Στην παράσταση κυριαρχεί μέσα από έξυπνα κείμενα το πηγαίο χιούμορ με άμεσο και εύληπτο τρόπο, όπως υπογραμμίζει ο πρωταγωνιστής του έργου Τάκης Βαμβακίδης. Ολόκληρο κομμάτι, ας πούμε, σεναριακά, ολόκληρο απόσπασμα από παροιμία, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, χιλέχαρε, σπίτ πικέχτησεν και κορίτς πικέντρησεν, ας τον κόσμο χαπαρχέχ, αν και ξέρτσαπα, ας λέγωσα, σπίτι, όποιος δεν έχει σπίτι και δεν πάντρεψε παιδί, κορίτσι, από τον κόσμο χαμπάρι δεν έχει. Και αν δεν το ξέρεις, να σου το πω εγώ να το μάθεις. Ο καταξιωμένος τραγουδιστής ποντιακής μουσικής Αλέξης Παρχαρίδης συμμετέχει επίσης στην παράσταση με ένα χαρακτηριστικό ρόλο, καυτηριάζοντας τα κακό κείμενα της σημερινής κοινωνίας, συγκρίνοντάς τα με άλλες εποχές. Ο ίδιος δεν λέει ότι είναι ηθοποιός, προς Θεού, λέει ότι είναι αυτό που είναι τραγουδιστής, για μένα σπουδαίος ερμηνευτής. Και του αρέσει, το αγαπάει και το θέατρο. Έχει το ρόλο της γριάς, κάνει ένα ρόλο, κάνει στην παράσταση. Δεν κάνει πολλούς ρόλους σαν ηθοποιός. Στους συντελεστές της παράστασης αναφέρθηκε ο Τάκης Βαμβακίδης. Σε ένα πολύ συγκροτημένο κείμενο που του έγραψε ο Δημήτρης Πιπερίδης, που έγραψε την επιχειρήση μαζί με τον Κώστα τον Βαμβακίδη. Τη σκηνοθεσία την έκανε ο Γιάννης Κωνσταντζόγλου, γνωστός ο ηθοποιός και σκηνοθέτης και συγγραφέας. Και τη μουσική ο Γιώργος Ατματσίδης, γνωστός στον ποντιακό χορό, ναι. Δεξιοτέχνης Λιράρης, έγραψε καινούργια σύνθεση, καινούργια μουσική για την παράστασή μας. Η Σοφία Ισαβίδου τις χορογραφίες της παράστασης. Ο Νίκος Στρατηγός, μια καλλιτεχνική επιμέλεια. Ο Νίκος Κασαπάκης κοστούμια και σκηνικά μαζί με την Ειρήνη την Κουρτσόγλου. Και παίζουν ακόμα. Ο Αλέξης, όπως είπαμε, τραγουδάει και παίζει. Εγώ, σαν ηθοποιός, η Έρικα η Νικολαίδου, η Χρύσια Σιμεωνίδου και βεβαίως συνοδεύει τον Αλέξη στο δεύτερο μέρος, στο τραγουδιστικό μέρος, ο Δημήτρης ο Πιπερίδης. Η παράσταση στην Ορεστιάδα θα διανθιστεί με τη συμμετοχή χορευτεών του Συλλόγου Ποντίου Βορείου Εύρου Διγενής και ηθοποιών από το Θεατρικό Εργαστήρι Διόνυσος Ορεστιάδας. Την Τρίτη θα είμαστε στην Ορεστιάδα στο Θέατρο Διόνυσος. Παλιοί φίλοι, συνάδελφοι, θα ανταμώσω μαζί τους που είχα έρθει στο Φεστιβάλ Αριστεχνικού Θεάτρου πριν πολλά χρόνια, αλλά και με δική μου παράσταση, και εκεί γνώρισα και συνεργάστηκα με το θέατρο, με τα παιδιά του Θέατρου Διόνυσος, με τον Άκη τον Τζονίδη που μας φιλοξενούν στο θέατρό τους, το σπουδαιότερο δηλαδή, το οποίο προσπαθούμε να πετύχουμε σε κάθε πόλη, σε κάθε χώρο που παίζουμε, σε κάθε πολιτεία. Ο πολιτιστικός σύλλογος, ο Σύλλογος Ποντίων Βορείου Εύρου Διγενής συμμετέχει στην παράσταση με μέλη, με χορευτές, με τους μουσικούς, όσους μουσικούς έχει, και από το πειραματικό εργαστήριο του Θεάτρου Διόνυσος θα συμμετέχει και από εκεί ένας συνάδελφος στην παράσταση.